σχέδιο με τις βασικές μεταρρυθμίσεις θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στο Eurogroup της Τετάρτης. Αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Σε απευθεία σύνδεση όλες οι πολιτικές εξελίξεις. Πατρινός ναυτικός θύμα απαγωγής από πειρατές. Ώρες αγωνίας για τους δικούς του ανθρώπους. Αισιοδοξία για την ακτοπλοϊκή επανασύνδεση Πάτρας Κεφαλονιάς Ιθάκης. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθείτε από το Ιόνιαν. Να σα ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Να δούμε λοιπόν τα θέματα τη σημερινή επικαιρότητα αναλυτικά. Επεφημούμενο από δεκάδε Έλληνε και Αυστριακού που τον περίμεναν στην πλατεία τη Βιέννη, μπροστά στο μέγαρο τη Καγκελαρία, ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον καγκελάριο τη Αυστρία, Βέρνερ Φάινμαν. Ο κ. Τσίπρα έφτασε στη Βιέννη με καθυστέρηση λόγω χιονοθύελλας. Μετά τη συνάντηση ακολούθησαν δηλώσεις στην κατάμεστη από δημοσιογράφους καγκελάρια. Αισιόδοξος για συμφωνία με τους εταίρους παρουσιάστηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας Βέρνερ Φάινμαν στη Βιέννη. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε μεταξύ άλλων «Όλοι έχουμε συμφέρον να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία». Ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους μας στη βάση του ελληνικού σχεδίου, του σχεδίου που παρουσίασα στον καγκελάριο. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένη και βιώσιμη εναλλακτική πρόταση σε αυτό το σχέδιο. Επίσης, θέλω να σας πω πως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος να μην υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους, παρά μονάχα πολιτικοί λόγοι. Η πολιτική επιλογή της επιμονής στο λάθος και της άρνησης της λειτουργίας της δημοκρατίας. Μόνο που αν για τέτοιους πολιτικούς λόγους οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, τότε νομίζω ότι θα είναι μια απόφαση να τορπιλήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Και πιστεύω κανείς δεν έχει τέτοια πρόθεση. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο, διότι η πρόθεσή μας δεν είναι η ρήξη με τους εταίρους. Πρόθεσή μας είναι να δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον με κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ευημερία. Όσοι ξέρουν από ελληνική μυθολογία γνωρίζουν ότι η θυσία της Ιφηγένειας είχε ως στόχο να πνεύσει ούριος άνεμος. Εν προκειμένου η εκτέλεση της Ιφηγένειας όχι μόνο δεν θα φέρει ούριο άνεμο στα πανιά της Ευρωζώνης, αλλά θα σπείρει ανέμους που πολύ γρήγορα θα θερήσουν θύελλες. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας σοβαρός παραλληλισμός με αυτόν τον αρχαιοελληνικό μύθο. Πάντως το συμβιβαστικό σχέδιο Συμφωνία Γέφυρα, όπως το αποκαλεί η κυβέρνηση, είναι έτοιμο. Σε αυτό περιλαμβάνονται 10 βασικές μεταρρυθμίσεις. Το θέμα θα συζητηθεί στο έκτακτο Eurogroup της Τετάρτης και αφού οριστικοποιηθεί θα περάσει από την έγκριση του Eurogroup στις 16 Φεβρουαρίου. Αξίζει να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και να αναλύσουμε τα μηνύματα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση από το ευρωπαϊκό περιβάλλον μετά και την τελευταία επαφή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Βιέννη. Τις τελευταίες εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή Γρηγόρη Ρουμπάνη, τον οποίο έχουμε απόψε κοντά μας. Γρηγόρη, να σε καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είμαι λιγάκι κρυωμένος. Και ποιος δεν είναι αυτές τις μέρες, Γρηγόρη? Ναι, μας έχει λιγάκι, ναι, μας έχει τσακίσει. Λοιπόν, Σπύρο, τα πράγματα εξελίσσονται κατά τις προβλέψεις, μπορώ να πω. Δεν μπορεί να δηλώσει κανένας φνιδιασμένος, φαντάζομαι. Είναι μια διαπραγμάτευση, σκληρή διαπραγμάτευση. Ελοχεύει και ο κίνδυνος της σύγκρουσης, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ο κίνδυνος αυτός πολύ κοντινός, γιατί ήδη από την επομένη των εκλογών θυμίζω ότι μπήκε ο παράγων Αμερική, μπήκε ο παράγων Ηνωμένες Πολιτείες. Την
απομένει των εκλογών, θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι τηλεφώνησε στον Αλέξη τον Τσίπρα ο Μπαράκ Ομπάμα και είχαν μια πολύ φιλική συζήτηση. Μετά 4-5 μέρες ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε στο CNN για το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο είναι παγκόσμια. Ο πρόβλημα δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα, αφορά την παγκόσμια οικονομία δηλαδή, διότι δεν πρόκειται για ένα νομισματικό ζητηματάκι ενός τοπικού νομίσματος μικρού ή δεν πρόκειται για ένα ζήτημα μιας τυχαίας οικονομίας που κάπου έπεσε έξω σε ένα, δύο, τρεις προϋπολογισμούς και πήρε ένα δανειάκι παραπάνω να τα βγάλει πέρα. Αφορά το ευρώ, γιατί υπονόησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ευρώ είναι αυτό που πάσχει έτσι όπως δομήθηκε και να τα αποτελέσματά του που αφορούν τον Νότο ολόκληρο, άρα και όλη την Ευρώπη και όλη την οικονομία. Λοιπόν, Γρηγόρη, γνωρίζεις ότι υπάρχει αυτή η συνάντηση Μέρκελ και Ομπάμα αυτή την εβδομάδα στη σκιά βέβαια και του Eurogroup. Ναι, δύο σοβαρά ζητήματα συζητάει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποια, σε ποια τη σκιά είναι. Το Eurogroup είναι στη σκιά της συνάντησης Ομπάμα-Μέρκελ ή η συνάντηση στη σκιά του Eurogroup. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, θα έλεγα στη σκιά της συνάντησης, καλά το έθεσες, Ομπάμα-Μέρκελ είναι το Eurogroup. Είναι η διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ, είναι εμφανής για να σώσει τις νομισματικές ισορροπίες διεθνώς. Αν πληγεί το κι άλλο, γιατί έχει πληγεί ήδη αρκετές φορές την τελευταία διετία, τριετία, το Euro, το ευρώ, αν πληγεί κι άλλο, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή, για την Αμερικάνικη οικονομία θα είναι τεράστιες. Ήδη υποχωρώντας το ευρώ, έχει ανέβει το δολάριο και αυτό πλήττει τις εξαγωγές των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα με την πτώση του ευρώ. Λοιπόν, κάθε μεγάλο νόμισμα, και ποια είναι τα μεγάλα νόμισμα, δολάριο, ευρώ, ρούβλι, γουάν και γεν. Ας μην γελιόμαστε, αυτά είναι τα νομίσματα που κρατάνε την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, αριθμίες σε ένα από αυτά τα νομίσματα γεννά τεράστια προβλήματα. Είναι η θεωρία του Αϊνστάιν, το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Ισημερινό μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι ή τροφ καταιγίδα στην Κίνα, όπως το είχε πει. Είναι η θεωρία αυτή η οποία επαληθεύεται πλήρως στην σημερινή διεθνή οικονομική πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Ομπάμα είπε σαφώς και στις δηλώσεις του, τις δημοσίως, είπε πριν από λίγο ο παρούσης της Μέρκελ ότι τον ενδιαφέρει πολύ να διευθετηθεί εντός του ευρώ η κρίση. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο την Αθήνα, κυρίως αφορά τη Γερμανία. Ξέρει πολύ καλά η Μέρκελ ότι δεν μπορεί να παίξει πολύ με αυτό το θέμα. Πρώτον. Δεύτερον, εξετάζοντας με άλλο μάτι η Γερμανία το πρόβλημα της Ελλάδας και το πρόβλημα του ευρώ, θα είναι πιο ελαστικός ο Μπαράκ Ομπάμα και για την πρόοδο των συζητήσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, που είναι επίσης στο μενού της συνάντησής της με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι πολλά τα ζητήματα που παίζουν. Λοιπόν, αν πάνε ευνοϊκά αυτές οι συζητήσεις, ούτε θα έχουμε και μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, ούτε η Ρωσία. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, γιατί ακούω κάποιους που λένε θα μας δώσει η Ρωσία 10 δις. Δεν δίνει κανένας έτσι 10 δις. Ούτε 10 ευρώ δεν δίνει κανένας έτσι. Και η Ρωσία θέλει να διατηρηθούν οι διεθνείς νομισματικές ισορροπίες, διότι ήδη χάνει με την κρίση την ενεργειακή. Δεν μπορεί να χάσει κι άλλα με μια μεγάλη νομισματική κρίση. Λοιπόν, θέλουν όμως όλοι, και η Ρωσία και η Αμερική, το σημείο που τους ενώνει, θέλουν μια Γερμανία λιγότερο αλαζονική. Γρηγόρη, για να μας πεις και δύο λόγια για τη χθεσινή, το χθεσινό κλίμα στη Βουλή. Νομίζω παρακολούθησα από κοντά ναι. όλες τις εξελίξεις και αν μη τι άλλο ήταν μια φορτισμένη βραδιά, έτσι.
Ναι, ήταν φορτισμένη. Είχα το κλίμα από νωρίς που είχα συζητήσει με συνεργάτες στενούς του Πρωθυπουργού. Μου είχαν πει ότι θα μπει στην αίθουσα αποφασισμένος να κρατήσει τον τόνο και το χρώμα και την ουσία των προεκλογικών εξαγγελιών. Και το έκανε. Και το έκανε με αποφασιστικότητα τέτοια που καθήλωσε το κοινοβούλιο ανεξαρτήτως των διαφορών που έχουν όλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι ένα δείγμα της βαρύτητας ενός πολιτικού λόγου του πολιτικού του Πρωθυπουργού. Και για συγγνώμη για το δείχα, Σπύρο. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, και... Είναι αυτό το θέμα, ναι. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος πήρε τα συγχαρητήρια και του Κωνσταντίνου, του Μητσοτάκη, του Πατριάρχη. Είναι γεγονός, ήταν σημαντικός ο πολιτικός του λόγος και έχουμε ρεπορτάζ για αυτό. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Ευχαριστούμε ειλικρινά για την συμμετοχή σου στο δελτίο. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη για την ποιότητα της φωνής μου. Να είσαι καλά, μια χαρά. Μια χαρά ήταν όλα. Έντονα συγκινημένος ολοκλήρωσε τις προγραμματικές του δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Η φωνή του έσπασε στο τέλος της ομιλίας του και κάλεσε τους βουλευτές να παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, είπε πως η νέα κυβέρνηση θα υπηρετήσει το Σύνταγμα μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τις αξίες, τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Για την απαρέγκλητη τήρηση των προεκλογικών εξαγγελιών σε ορίζοντα τετραετίας με ταυτόχρονη απόρριψη της παράτασης του μνημονίου, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σειρά άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την πάταξη της διαφθοράς. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία με τους εταίρους μέσα από τις συμπληγάδες μιας σκληρής διαπραγμάτευσης. Αυτό που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους είναι μια νέα συμφωνία σε ένα πρόγραμμα, όπως το ονομάζουμε, πρόγραμμα γέφυρα μέχρι και τον Ιούνιο, ούτως ώστε να έχουμε το δημοσιονομικό χώρο που απαιτεί μια ειλικρινής διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους που είναι αναγκαία και για ένα νέο πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε ασφικτικά πλαίσια διαπραγμάτευσης και προανήγγειλε εξεταστική για το μνημόνιο. «Είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού. Θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους», κατέληξε συγκινημένος ο Πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα σήμερα. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή αυτή. Το κριτήριο των αποφάσεών μας και των πρακτικών μας είναι τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας και τίποτα άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει έτοιμες τις προτάσεις της για το ελληνικό χρέος, τις οποίες θα υποβάλει στους Ευρωπαίους εταίρους. Το πόσο πιστικές θα είναι αυτές θα φανεί άμεσα στο Eurogroup της ερχόμενης Τετάρτης. Το κλίμα στη Βουλή κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση να παρουσιάσει στο Eurogroup της Τετάρτης θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον κύριο Ανδρέα Μακρίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Ανδρέα, να σε καλησπέρισουμε. Γεια σου, Σπύρο. Καλησπέρα. Έμπειρος, είσαι πολύ έμπειρος στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και νομίζω ότι ήταν μια φορτισμένη και μια μοναδική, εξαιρετική θα λέει κανείς βραδιά η χθεσινή. Ήτανε και βεβαίως μιλάμε για την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο της αριστεράς, μια κυβέρνηση συνεργασίας, δύσκολη συνεργασίας, αλλά πολλά πολύ ενδιαφέρουσας. Είμαστε ήδη στη δεύτερη μέρα της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων. Και ίσως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε έτσι, να πούμε μερικά πράγματα και για τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού και για τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Με τη χθεσινή ομιλία ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφή δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση, έστω και για ουσιαστικούς λόγους αλλά και για συμβολικούς, δεν πρόκειται να δεχθεί συνέξη του υφιστάμενου μνημονιακού προγράμματος. Και το δεύτερο είναι ότι ο πυρήνας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα παραμένει αδιαπραγμάτευτος. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους δανειστές δεν υπάρχει επισημότερος τρόπος για να δηλωθούν οι κόκκινες αυτές γραμμές με τις οποίες προσέρχεται η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει επισημότερος τρόπος από την προβολή του στη Βουλή κατά τη συζήτηση των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης.
Έτσι ο Αλέξης Τσίπρας χαράζει ο ίδιος μια γραμμή από την οποία δεν μπορεί κατά τη διαπραγμάτευση να υποχωρήσει χωρίς τεράστιο πολιτικό κόστος. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του ωστόσο απευθύνθηκε με ιδιαίτερο τρόπο και στους Έλληνες πολίτες. Πέρα από την εικόνα της συγκινησιακής φόρτισης που όλοι είδαμε προηγουμένως, πραγματοποίησε στην ουσία και μια έμεση έκκληση στην καλή θέληση, τον πατριωτισμό αν θέλετε των Ελλήνων, γνωρίζοντας ότι από μια κοινωνία η οποία έχει φτάσει στα όρια της, τίποτε δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί με φορολογικά γιουρούσια βεβαίως. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει για κάθε κοινωνικό στρώμα κάποια μέτρα τα οποία επιχειρείται να ισορροπηθούν δημοσιονομικά από κάποια άλλα και επιζητεί να εξασφαλίσει τη συνένεση μιας συνολικά αγανακτισμένης ελληνικής κοινωνίας υποσχόμενος μάχη κατά της διαφθοράς και άπλετο φως στις υποθέσεις του παρελθόντος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν δίνουμε συγχωροχάρτη σε κανέναν. Ας δούμε καταρχάς το σκέλος των δαπανών. Για τους βαθιά πληγωμένους από τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, η κυβέρνηση περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προγράμματα σύντησης στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει βεβαίως την καθιέρωση των 751 ευρώ ως κατώτατου μισθού, αλλά στην περίπτωση μας πλέον δίνεται ένα περιθώριο εφαρμογής του μέτρου μέχρι και το 2016 ώστε να μπορέσει η αγορά να το απορροφήσει. Δηλαδή να μην επιβαρυνθούν άμεσα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που θα κληθούν να καταβάλουν τους μισθούς αυτούς. Πρώτο μέτρο για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων είναι η επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης ως δώρο Χριστουγέννων στο τέλος του 2015 σε όποιους από τους συνταξιούχους αυτούς λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες των 700 ευρώ μηνιαίως. Δεδομένη είναι βεβαίως, τη θυμόμαστε όλοι, και η υπόσχεση της κυβέρνησης για προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και μεταβιβάσεις ενυπόθηκων δανείων, μεταβιβάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη, σε μη αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα, σε Έλληνες ή ξένους κερδοσκόπους. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η δεύτερη μικρή τεχνική μεν αλλά διακριτή απόκληση από τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η προστασία της πρώτης κατοικίας εξακολουθεί μεν να ισχύει επαόριστον, αλλά η κυβέρνηση θα επιδιώξει να συγκροτήσει έναν ενδιάμεσο φορέα που θα παρεμβαίνει για τα κόκκινα δάνεια μεταξύ των δανειοληπτών και των τραπεζών, προκειμένου, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να μην επιβαρυνθούν οι τραπεζικοί προϋπολογισμοί. Αυτό πιθανότατα έρχεται να καθησυχάσει στον τραπεζικό τομέα ότι δεν πρόκειται να δικαιωθούν οι πάσης φύσεως μπαταχτσίδες, αλλά το πνεύμα της εφαρμογής του θα φανεί στην πράξη. Αν τώρα οι τηλεθεατές μας έχουν ανησυχήσει ήδη ότι η κυβέρνηση ετοιμάστηκε πάλι να νομοθετήσει υπέρ των τραπεζών σε βάρος του λαού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνεται και αναθεώρηση του νόμου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε όπως είπε ο ίδιος, το δημόσιο να ασκήσει χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματά του στις τιμικές τράπεζες. Έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια πολύ λεπτής ισορροπίας ανάμεσα σε ανάγκες σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος από τη μία πλευρά και τις ανάγκες προστασίας της πρώτης κατοικίας και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Για το ασφαλιστικό, πρώτη δέσμευση της κυβέρνησης ήταν ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το διαβόητο email του Γκίκα Χαρδούβελη και έτσι δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει το δημόσιο αναδιανεμητικό καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με σεβασμό στα θελειωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και γι' αυτό προχωρά και σε άμεσα μέτρα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θεσπίζονται 100 δόσεις για τη διευκόλυνση εξόφληση των οφειλών αυτών χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και βραβείς διαδικασίες. Αυτά βασικά είναι τα πιο σημαντικά σημεία, Ανδρέα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Σημεία τα οποία άμεσα θα έχουμε
αποτελέσματα, δηλαδή στους επόμενους μήνες να έχουμε αποτελέσματα, δεδομένου ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που με αγωνία όλοι παρακολουθούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις από την συνάντηση των Ευρωπαίων και βέβαια το συνέδριο και του Eurogroup στην Ευρώπη, από το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε και να διεξάγουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για τη συμμετοχή στο δελτίο μας και για τα όσα σημαντικά μας είπες ως συντάκτης κοινοβουλευτικός που παρακολουθείς χρόνια αυτές τις πρωθυπουργικές και όχι μόνο εξαγγελίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σου βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και να αλλάξουμε εντελώς τώρα θέμα. Μεγάλη είναι η αγωνία της οικογένειας και των φίλων του 31 ετών ναυτικού από την Πάτρα, ο οποίος απήχθη από Νιγηριανούς πειρατές στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νιγηρίας και Καμερούν. Χθες πραγματοποιήθηκε δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, τον κύριο Χρυσόστομο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας ύστερα από την είδηση ότι ανάμεσα στους τρεις απαχθέντες σε δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτα στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νιγηρίας και Καμερούν είναι και ένας 31χρονος πατρινός ναυτικός. Οι κατοικοί της περιοχής εύχονται ο νεαρός να βρεθεί σύντομα και η περιπέτειά του να έχει αίσιο τέλος. Σοκαρίστηκα, δεν είναι τώρα θέμα. Πώς ξέρω ότι είναι από την περιοχή εδώ. Να δουλέψει και το πιάσανε. Είναι επικίνδυνη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά εντάξει. Λογικό είναι να μην στενοχωρείτε όταν χάνεται κάποιος άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο, λογικό είναι να στενοχωριέσαι. Τώρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του να βρεθεί. Η πειρατεία έγινε σε δεξαμενόπλιο όπου έχασε τη ζωή του Έλληνας υποπλοίαρχος έπειτα από επίθεση ομάδας ένοπλων πειρατών. Οι πειρατές απήγαν τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι Έλληνες. Ο Νίκος, 31 ετών από την Πάτρα και την περιοχή της Ανθούπολης και ένας ναυτικός από την Άνδρο. Από εκείνη τη στιγμή τέχνη τους αγνοούνται και η αγωνία των συγγενών τους έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της μητέρας του απαχθέντος ναυτικού, η οποία τον παρακάλεσε να κάνει δέηση προς τον Άγιο Ανδρέα για τη σωτηρία του γιού της. Να παρακαλέσουμε να γυρίσει στη μάνα του και εδώ στην Πάτρα το παιδί αυτό ζωντανό. Γιατί αντιλαμβάνεστε τον πόνο που ζει αυτή η οικογένεια τώρα, να μην ξέρουν πού είναι το παιδί τους, να μην ξέρουν ποια τύχη θα έχει και αν θα γυρίσει ποτέ εις τον τόπο μας. Εγώ σαν μητέρα θα είχα τρελαθεί φυσικά, θα ξεσήκωνα τον κόσμο ολόκληρο για το παιδί μου. Να αναφέρουμε ότι συνολικά στο πλοίο επέβαιναν 23 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων και 10 Έλληνες. Άναψε το πράσινο φως για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με την Κεφαλονιά και την Ιθάκη ύστερα από 1,5 περίπου χρόνο. Η πιθανή επαναλειτουργία της γραμμής αναμένεται να δώσει τέλος στα προβλήματα των κατοίκων τόσο της Ιθάκης, του μικρού νησιού, αλλά και της Κεφαλονιάς, αφού αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μόνο από το λιμάνι της Κυλλήνης. Φως στο τούνελ μετά από περίπου 1,5 χρόνο για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση του λιμανιού της Σάμης, στην Κεφαλονιά και της Ιθάκης με το λιμάνι της Πάτρας. Πρόκειται για μια γραμμή που λειτουργούσε επί πολλές δεκαετίες και με μεγάλη επιβατική κίνηση, ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο, με τον αριθμό των εισιτηρίων να ξεπερνά τους μήνες αχμής, τα 30.000. Ο πρώην βουλευτής της Δημάρ, Νίκος Τσούκαλης, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, είχε φέρει με σχετικές ερωτήσεις αρκετές φορές το θέμα στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ αρνητικό το ότι δεν θα καλυφθεί η φετινή τουριστική περίοδος με αυτό το δρομολόγιο. Αυτό το οποίο έχω να πω και απευθύνω μία έκκληση στη νέα κυβέρνηση, αυτά τα οποία δεν έκανε η προηγούμενη και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχέση με το δρομολόγιο, να το κάνει άμεσα η νέα πολιτική ηγεσία. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε τονιστεί ανάγκη να υπάρχει σύνδεση και από την Πάτρα με την Κεφαλονιά, ώστε οι Έλληνες και ξένοι τουρίστες να μπορούν να επισκεφτούν το όμορφο κατά πράσινο νησί του Ιωνίου με τις μοναδικές παραλίες και να μην χρειάζεται να φτάνουν οδικώς και να ταλαιπωρούνται έως την Κυλλήνη. Μάλιστα, ειδικά και μετά το σεισμό, οι Κεφαλονίτες αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, καθώς συγκεκριμένη γραμμή τη χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν στην Πάτρα είτε για δικαστικές ή φορολογικές υποθέσεις τους, είτε για ιατρικές εξετάσεις. Είναι σημαντικό και για την Πάτρα, αλλά κυρίως διευκολύνει πάρα πολύ τους κατοίκους της Θάκης, αλλά και τους
φίλους της Κεφαλονιάς. Η Κεφαλονιά σήμερα συνεχίζει να εξυπηρετείται από το λιμάνι της Κυλλίνης με το πλοίο να δένει στον πόρο, ενώ η Ιθάκη εξυπηρετείται από Κυλλίνη και Αστακό. Οι κάτοικοι αλλά και ταξιδιώτες θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν δρομολόγοι από Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί σας με το δεύτερο μέρος του σημερινού δελτίου και βέβαια της σημερινής επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του απόψινου αναλυτικού δελτίου ειδήσεων που παρακολουθείτε από το Ιόνιαν, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την σημερινή μας επικαιρότητα και βέβαια θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με τι άλλο, με τον καιρό. Με χιόνια σε περιοχές, ακόμη και με μέσο υψόμετρο, άρχισε η νέα επέλαση του χιονιά στη Δυτική Ελλάδα. Στην Αχαΐα, οι λευκές νυφάδες δεν έφτασαν μέχρι την πόλη της Πάτρας, όμως χωριά στους πρόποδες του Παναχαϊκού ντύθηκαν κατάλευκα. Η μετεωρολογική βόμβα που οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι θα χτυπήσει στη Δυτική Ελλάδα τελικά δεν έπεσε στην Πάτρα, καθώς το βαρύ κύμα κακοκαιρίας δεν εντοπίστηκε στον αστικό ιστό της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Ναι, μεν η θερμοκρασία παρουσίασε υποχώρηση, όμως δεν πλησίασε καν στους 0 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό το ότι το πορθμίο Ρίου Αντιρίου δεν έκλεισε, καθώς το κύμα που υπήρχε στο στενό δεν ήταν αρκετό για να διαταχθεί η απαγόρευση του απόπλητων πλοίων. Και ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αχαΐας το σκηνικό του καιρού ήταν βροχερό, με έντονες ρηπές ανέμου κατά διαστήματα, ανεβαίνοντας προς τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, το τοπίο άρχισε να ντύνεται στα λευκά από νωρίς το απόγευμα. Η ώρα είναι 4 και 4 και ήδη οι νυφάδες του χιονιού έχουν αρχίσει να πέφτουν πυκνές στην περιοχή των Σελών, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πάτρας. Στην ορεινή Αιγιάλια και στον ορεινό όγκο των Καλαβρίτων έπεσαν επίσης χιόνια, ενώ έντονη είναι η χιονόπτωση στην επαρχιακή οδό Περιστέρας Καλαβρίτων και Χαλανδρίτσας Καλαβρίτων. Και στα Καλάβρητα χιονίζει, ενώ ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει πολικές θερμοκρασίες το βράδυ και τις νυχτερινές ώρες. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Έντολο Ακαρνανία, όπου στον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας χιονίζει και το θερμόμετρο έπεσε στους μείον 2, ενώ για τον βράδυ αναμένεται επίσης πτώση στους μείον 5 και μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Η Αρκαδία ντύθηκε τις τελευταίες ώρες και πάλι στα λευκά. Το νέο κύμα χιονιά πέρασε από τις περισσότερες περιοχές, καλύπτοντας με ένα λευκό πέπλο τα ορεινά χωριά και όχι μόνο. Να συνδεθούμε αμέσως τώρα με την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Αρκαδίας και έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, και με την Τόνια Μεγρέμη. Τόνια, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Σπύρο, από την Τρίπολη που έχει ντυθεί για τα καλά στα λευκά. Από τη Λευκή, λοιπόν, από την κατάλευκη Τρίπολη. Από την κατάλευκη Τρίπολη έχουμε χιονόπτωση από νωρίς το μεσημέρι, σφοδρή χιονόπτωση, η οποία έχει σταματήσει μόνο για περίπου μία ώρα. Τώρα συνεχίζει να πέφτει έτσι πυκνό το χιόνι στην Τρίπολη. Έχουμε και τα πρώτα μικρό προβλήματα στο δρομολόγιο Τρίπολη Σπάρτη και Τρίπολη Άστρου. Υπάρχουν κάποια μικρό προβλήματα. Πρέπει οι οδηγοί, λοιπόν, προτίσουν να έχουν μαζί του αλυσίδε και να ακολουθήσουν τι οδηγίε που του δίνουν οι άντρε τη τροχέα. Φυσικά υπήρξαν και κάποια προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων που ήθελαν, όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν προς τη Γορτινία, δεν τα κατάφεραν από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Και όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγα λεπτά και από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, βρίσκονται ήδη 5 χιονιστικά μηχανήματα στους δρόμους όλης της Αρκαδίας, προκειμένου να συνεισφέρουν και αυτά με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους βοήθεια, για να μην κλείσουν οι δρόμοι. Παρακολουθούμε πλάνα, Τόνια. Από την χιονόπτωση στην Αρκαδία είναι πρωινά, απογευματινά. Βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βεβαίως θα έχει αρκετή. Είναι η χιονόπτωση όπως ήταν το μεσημέρι και όπως συνεχίζει να είναι και αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη. Είναι το ίδιο έντονη. Οι θερμοκρασίες στην καρδιά της Πελοποννήσου πού βρίσκονται? Ο υδράργυρος έχει κατρακυλήσει υπό το 0. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου μείον 2 βαθμούς Κελσίου μέσα στο κέντρο της πόλης. Κάτι που βέβαια μεταφράζεται, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, στη θερμοκρασία που νιώθει το ανθρώπινο σώμα, σε μείον 8. Το ότι ο υδράργυρος δείχνει μείον 2 δεν σημαίνει ότι εμείς νιώθουμε την ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Ο κόσμος λοιπόν και οι πολίτες βιώνουν θερμοκρασία ανάλογη των 8 βαθμών αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη. Σαφώς δεν θα κυκλοφορεί και κανείς με τόσο κρύο. Τόνια, να σε ρωτήσω, υπάρχουν οικογένειες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μέσο ή τρόπο να ζεσταθούν αυτές τις μέρες και ώρες?
Σίγουρα υπάρχουν και οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο Δήμος έχει προσπαθήσει να μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντάς τους όποια βοήθεια μπορεί. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα είναι μεγάλα, ειδικά σε τόσο έντονη κακοκαιρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε και λόγω οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι στηρούνται τα βασικά. Καλό ξημέρωμα, Τόνια. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και να φύγουμε τώρα από την καρδιά της Πελοποννήσου, να έρθουμε λίγο προς το Ιόνιο, παραλιακά βέβαια. Πολλούς κινδύνους για τους οδηγούς κρύβει η συνδετήρια οδός που ενώνει την Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως και την Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Οι παρεμβάσεις που γίνονται κατά καιρούς έχουν προσωρινά αποτελέσματα και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με τεμποδίων. Σε κακή κατάσταση βρίσκεται η συνδετήρια οδός που ενώνει την Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως με την Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Το τμήμα δεν θυμίζει σε τίποτα δρόμο που ενώνει δύο εθνικές οδούς. Όσες φορές και αν έχουν γίνει παρεμβάσεις, αποδεικνύονται πραγματικά μπαλώματα που μετά από λίγο καιρό δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Ύστερα από το πρόσφατο και ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες ατύχημα με ένα βιτιοφόρο που μετέφερε ελαιόλαδο, κανείς δεν φάνηκε να συγκινείται για την κατάσταση του δρόμου. Μετά την κακοκαιρία, η κατάσταση στο οδόστρωμα επιδεινώθηκε και πλέον κάθε λίγα μέτρα οι οδηγοί των οχημάτων αναγκάζονται να επιδίδονται σε σλάλομ ανάμεσα στις λακκούβες. Σε κάποια σημεία δε είναι αναπόφευκτες, καθώς καλύπτουν όλο το πλάτος της οδού. Ο δρόμος ανήκει στην ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη μέσα στην εργολαβία που θα αναλάβει και τη συντήρηση του οδικού άξονα από την Πάτρα ως την Κυπαρισία, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση. Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί το κεντρικό άξονα των βαρέων οχημάτων που κινούνται από την Πάτρα προς την Καλαμάτα και αντίστροφα, καθώς δεν μπορούν να μπουν στην πόλη του Πύργου και να κινηθούν με άνεση λόγω του όγκου τους. Σε κακή κατάσταση όμως είναι και η δεύτερη συνδετήρια οδός των Εθνικών Οδών στην είσοδο του Πύργου που συνδέει τις οδούς Αλφιού και Ολυμπίων. Περίπου 13 άστεγοι της Πάτρας θα μπορέσουν απόψε να φιλοξενηθούν στο δημοτικό υπνοτήριο που δημιούργησε ο Δήμος Πατρέων στο πρώην Αρσάκιο. Στους χώρους του παλιού συγκροτήματος έχουν ήδη διαμορφωθεί αίθουσες όπου τοποθετήθηκαν στρώματα ύπνου, ενώ οι άνθρωποι του κοινωνικού τομέα μερίμνησαν και για τη θέρμανση του χώρου. Η κάμερα του Ιόνιαν μπήκε στις αίθουσες αυτές την ώρα που στηνόταν το δημοτικό υπνοτήριο. Ένα πρόχειρο μεν απαραίτητο δε υπνοτήριο αποφάσισε να δημιουργήσει ο Δήμος Πατρέων για την περίοδο αυτή που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ο κοινωνικός τομέας προχώρησε στην αξιοποίηση χώρων στο πρώην Αρσάκιο ώστε άστεγοι πατρινοί να μπορέσουν να προστατευτούν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Βρισκόμαστε στους χώρους του πρώην Αρσακίου Σχολείου της Πάτρας, εδώ όπου ο κοινωνικός τομέας του Δήμου Πατρέων έχει ετοιμάσει ένα δημοτικό υπνοτήριο για τους αστέγους προκειμένου να μπορέσουν να φιλοξενηθούν την απόψινή κρύα βραδιά. Ήδη οι υπαλλήλοι του Δήμου έχουν τοποθετήσει τα στρώματα που βλέπετε, ενώ σύντομα θα έρθουν και οι κουβέρτες. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας από καιρό και παλιότερα που είχαμε πάλι κακοκαιρία ήμασταν έτοιμοι, αλλά φιλοξενήσαμε σε άλλους χώρους, πασιόν και τέτοια, γιατί αναλόγως της ζήτησης. Τώρα ενδεχομένως προβλέπουμε να είναι πιο αυξημένοι από τις προηγούμενες φορές, θα το δείξει ο καιρός άλλωστε, και γι' αυτό από σήμερα αποφασίσαμε να φιλοξενήσουμε για τα κρύα βράδια άστεγους της περιοχής μας στο υπνοτήριο στο Αρσάκιο, που βέβαια αυτό είναι μια δομή πρόσκαιρη για αυτό το χειμώνα. Η διαμονή στο χώρο του άτυπου υπνοτηρίου θα είναι από τις 8 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί και ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους, όλους τους δημότες αλλά και τις υπηρεσίες που γνωρίζουν περιστατικά αστέγων, να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες στα τηλέφωνα 2610390969, 2610390968 και 6984617545. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση, την οποία και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε τη ζητάμε και σαν Δήμος και σαν κοινωνικός οργανισμός, και επιπλέον πάρα πολύ δύσκολο είναι το ζήτημα των εργαζομένων. Ο κύριος Τουλγαρίδης σημειώνει ότι είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι δομές του κοινωνικού τομέα του Δήμου Πατρέων. Μπορεί οι περισσότεροι να πιστεύουν ότι επαγγέλματα όπως ο τσαγκάρης και η μοδίστρα είναι παλιά και ξεχασμένα, όμως η πραγματικότητα δείχνει πως κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Τα παλαιότερα χρόνια οι καλοί νοικοκυρέοι φρόντιζαν τα ρούχα και τα παπούτσια τους, τα επιδιόρθωναν, τα συντηρούσαν και δεν τα αντικαθιστούσαν εύκολα. Η τάση αυτή επανέρχεται δυναμικά με τους πελάτες να ζητούν ριζικές αλλαγές σε ρούχα και υποδήματα, ώστε τελικά να αποκτήσουν ολοκένουργια και εντελώς διαφορετικά κομμάτια. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι άλλοι συμπεριφέρονται στα ρούχα τους φυσιολογικά, δηλαδή τα επισκευάζουν, τα διορθώνουν, τα πηγαίνουν καθαριστήρια, τα προσέχουν, και άλλοι που φέρονται στα ρούχα τους σαν να μην τους ενδιαφέρει να τα φορέσουν την επόμενη μέρα. Η πορεία του κόσμου είναι σταθερή. Υπάρχει κίνηση, μεγάλη κίνηση.
Έχουμε δουλειά όλο τον χρόνο, ευτυχώς, δόξα ο Θεός. Αλλά και αυτό κυμαίνεται βάσει τη δουλειά που κάνει, το πόσο παίρνει και όλα αυτά. Υπάρχει συσχετισμό σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι η κρίση. Φυσικά και ο κόσμο κοιτάει με την κρίση να κάνει οικονομία και φυσικά δεν θα πετάξει τα ρούχα του όπω τα πέταγε νωρίτερα. Όπω θα κάνει και η οικονομία να μην αγοράσει τόσο ακριβά όσο αγόραζε παλαιότερα. Τώρα, ακόμη και οι νεότεροι σε ηλικία δείχνουν το δέοντα σεβασμό στου τεχνίτε του ρούχου και του παπουτσιού και ανακαλύπτουν ότι ένα ζευγάρι επιδέξια χέρια μεταμορφώνει ένα παλιό ρούχο σε ολοκένουργιο κομμάτι τη γκαρνταρόμπα. Του κάνω γενικέ αλλαγέ που δεν το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει τόσο αλλαγή σε ένα ρούχο. Οπότε θεωρούν ότι αυτό του βολεύει πολύ καλύτερα από το να το πετάξουν. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το ύφασμα σαν πρώτη βάση και πρώτη ύλη και από εκεί και πέρα το φτιάχνουμε διαφορετικά και γίνεται ένα καινούριο τελείω ρούχο. Με τον ίδιο τρόπο, μπότε και παπούτσια μπορούν να μεταμορφωθούν σε ολότελα καινούργια υποδήματα. Και ενώ παλιότερα μπορεί να ερχόταν να κάνει μία ή δύο επισκευέ σε κάποιο παπούτσι, τώρα κάνει το ίδιο παπούτσι τρίτη και τέταρτη φορά. Και επίση υπάρχει και μεγάλη άνοδο στα δερμάτινα, τα οποία επειδή ο κόσμος δεν έχει πια λεφτά να τα αντικαταστήσει, έρχεται, τα επισκευάζει, τα βάφουμε, τα καθαρίζουμε, που παλιότερα δεν το κάνει τόσο συχνά αυτό. Μεγάλη ζήτηση άλλωστε έχουν και τα μεταχειρισμένα παπούτσια. Επειδή παλιότερα μας αφήνανε παπούτσια ή πολλοί έρχονται και μας λένε έχω ένα ζευγάρι πολύ καλό που είναι ακριβό, δεν το φοράω πια, το πουλάω. Και έρχονται και μας τα αφήνουν για να τα πουλήσουμε. Όντως, δηλαδή, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η πώληση μεταχειρισμένων παπουτσιών. Στα χρόνια της ψεύτικης ευμάρειας, πολλά από αυτά τα επαγγέλματα ξεχάστηκαν. Όμως, η κρίση και η επιστροφή στην αξία της οικιακής οικονομίας τα επανέφερε δυναμικά και τους επέτρεψε να κερδίσουν και πάλι τη θέση που τους αξίζει. Πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα επίκαιρο των ημερών, την επανασύσταση των μεικτών ομάδων μηχανημάτων ανασυγκρότησης, της ΜΟΜΑ όπως τις θυμούνται οι παλιότεροι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, θέλοντας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να μπει ένα τέλος στις αναθέσεις δημοσίων έργων και στους τιμένους διαγωνισμούς. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αγωνία στους εργολήπτες παντού και πολύ περισσότερο στην Αχαΐα, οι οποίοι κάνουν λόγο για πίσω γύρισμα. Ανησυχίες στις τάξεις των εργολειπτών του νομού Αχαΐας προκάλεσε η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου ότι θα προχωρήσει σε επανασύσταση των μεικτών ομάδων μηχανημάτων ασυγκρότησης, τονίζοντας ότι ο στρατός θα βρίσκεται πάντα κοντά στις τοπικές κοινωνίες και θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια όταν και όποτε χρειαστεί. Η ΜΟΜΟ αναλάμβανα την εκτέλεση έργων που τους ανέθετε η προϊσταμένη αρχή στο νομό. Μία από αυτές τις έντερες βρισκόταν και στην Πάτρα. Έγινε μια εξαγγελία έτσι γενικά. Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το σκέφτονται. Θα περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς σκέφτονται και τότε θα μπορούμε να πάρουμε και καλύτερα θέση από αυτού. Έτσι. Αλλά σαν ΜΟΜΑ στην κατασκευή των έργων, υποδομών, αεροδρομίων, υδραυλικών έργων, φραγμάτων κτλ. Όπως γίνονταν τότε, θεωρούμε ότι δεν έχει ρόλο τώρα. Είναι ένα πισωγύρισμα. Οι εργολήπτες τονίζουν ότι τα μεγάλα δημόσια έργα θα πρέπει να συνεχίζουν να τα αναλαμβάνουν εταιρείες οι οποίες έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Σήμερα, στο χώρο μας υπάρχουν εταιρείες με υψηλή τεχνογνωσία και εξοπλισμό και στις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που υπάρχουν τώρα λόγω της έλλειψης των έργων, μπορούν να κατασκευάσουν έργα υψηλής ποιότητας και με χαμηλό κόστος για τον πολίτη. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι μεικτές ομάδες μηχανημάτων ανασυγκροτήσεως συστάθηκαν το 1957. Το προσωπικό αποτελούνταν από αξιωματικούς και οπλίτες του μηχανικού και εκτελούσαν έργα υποδομής, όπως δρόμοι, γέφυρες, διάδρομοι προσγείωσης, αρδρευτικά, αντιπλημμυρικά και υδραυλικά έργα. Παράλληλα, συμμετείχαν σε προγράμματα αποκατάσταση σεισμόπληκτων περιοχών, αντικατασκευή προκατασκευασμένων σπιτιών, νοσοκομείων και σχολείων. Η υπηρεσία καταργήθηκε το 1992. Τον πολιούχο της Άγιο Χαράλαμπο τιμά από σήμερα η πόλη του Πύργου. Αύριο θα κορυφωθούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις με την πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και βέβαια με τη λιτάνευση της ιερής εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τον πολιούχο της Άγιο Χαράλαμπο τιμά η πρωτεύουσα της Ηλίας ο Πύργος αύριο 3η 10 Φεβρουαρίου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα με τον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου χιλιάδες πιστοί αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και μετέβησαν για να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου. Το πρωί της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί αρχιερατική θεία λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ηλίας κ. Γερμανού και Μητροπολιτών από άλλες περιοχές της χώρας, ενώ στις 11 θα ξεκινήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Στις εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί από τον Μητροπολίτη Ηλίας να συμμετάσχουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ο Μητροπολίτης Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανιήλ και ο Επίσκοπος Ολένης κ. Αθανάσιος.
αρχίζει να εδραιώνεται σιγά σιγά ως θεσμός το Καλαματιανό Καρναβάλι. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται φέτος και οι συμμετοχές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας διευκρινίζει πως σε καμία περίπτωση το Καρναβάλι της Καλαμάτας δεν ανταγωνίζεται και δεν συγκρίνεται με το Πατρινό. Με κέφι και θετική διάθεση συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρίτο Καλαματιανό Καρναβάλι. Η Επιτροπή του Καρναβαλιού του Δήμου Καλαμάτας και ομάδα θελοντών εργάζονται πυρετοδός με στόχο το τρίτο Καλαματιανό Καρναβάλι να ξεπεράσει σε επιτυχία τα δύο προηγούμενα. Οι παράλληλες καρναβαλικές δράσεις είναι πολλές και η Δημοτική Αρχή έχει ως μοναδικό στόχο να προσφέρει δωρεάν διασκέδαση στους πολίτες. Κάνουμε κάθε προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Σύμμαχοί μας είναι 25.000 νέοι άνθρωποι που ζουν στην πόλη της Καλαμάτας και στη γύρω περιοχή πολύ περισσότεροι. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που οργανώνεται το καρναβάλι. Φροντίζομαι να έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το δικό μας καρναβάλι δεν έχει άρματα, ως παράδειγμα. Έχει πεζοπόρα τμήματα. Οι ομάδες φέτος, τα γκρουπάκια θα είναι πάνω από 40, 40 με 45 και να υπολογίσετε έναν μέσο αριθμό 40 με 50 άτομα το κάθε γκρουπάκι. Θα παρελάσουν δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι κυριολεκτικά. Οι συμμετοχές είναι ήδη πολλές για το Καλαματιανό Καρναβάλι και όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, είναι μια καλή ευκαιρία για τους κατοίκους της περιοχής να βάλουν στην άκρη για λίγο τα προβλήματα και να διασκεδάσουν. Ο κύριος Νίκας επισημαίνει πως το Καλαματιανό Καρναβάλι δεν ανταγωνίζεται το Πατρινό, αντιθέτως έρχεται απλά να προσθεθεί στα δρόμενα της περιφέρειας. Δεν είμαστε ανταγωνιστικό καρναβάλι με το καρναβάλι της Πάτρας. Σας το λέγω, εκατοντάδες φοιτητές έχουν σπουδάσει από εδώ στην Πάτρα, το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία με αυτή την ευκαιρία. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το δικό μας στίγμα και να προσφέρουμε ψυχαγωγία στον κόσμο, αλλά και να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Από την επιτυχία της τελετής έναρξης το Σάββατο, όλα δείχνουν πως το Καλαματιανό Καρναβάλι εδραιώνεται ως θεσμός και με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσει πόλο έλξης για αρκετούς επισκέπτες που αναζητούν κάτι το διαφορετικό. Και από την Καλαμάτα να πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού αποφάσισαν για τρίτη χρονιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους, πραγματοποιώντας μια κοινή φιλανθρωπική εκδήλωση. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία συγκέντρωσαν χρήματα για την ενίσχυση των ειδικών σχολείων του νησιού. Με σύνθημα Όλοι μαζί μπορούμε, αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Κεφαλονιάς αποφάσισαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους πραγματοποιώντας μια κοινή εκδήλωση για καλό σκοπό. Μέσα από αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια είχαν ενισχύσει το παρελθόν του έργου του Ορφανοτροφείου της Κεφαλονιάς ή του Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ φέτος συγκέντρωσαν χρήματα με αποδέχτες στα ειδικά σχολεία του νησιού, στα Περατάτα και στα Φαρακλάτα. Η πολύτιμη βοήθειά τους έγινε δεχτή με μεγάλη ικανοποίηση από τους διευθυντές των δύο ειδικών σχολικών μονάδων, ενώ και οι αρχές μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είχε καταστεί πλέον θεσμός για την Κεφαλονιά. Έτσι, δειλά-δειλά, ξεκινάμε μια διασυλλογική φιλανθρωπική προσπάθεια που σήμερα, στις μέρες μας, έγινε θεσμός. Με όλο και περισσότερους συλλόγους να συμμετέχουν σε αυτή τη κοινωνική προσφορά. Η έννοια η σημερινή που θα συνδράμουμε όλοι για τη στήριξη δύο πολύ σημαντικών σχολείων, από τα καλύτερα στην Ελλάδα στο είδος τους, με πολύ συνέπεια, με πολύ σοβαρή δουλειά και με πολύ δυνατό αποτέλεσμα, πραγματικά είναι συγκινητική. Έχουμε ένα δύσκολο έργο, αλλά και η κοινωνία έχει ένα δύσκολο έργο απέναντι σε αυτά τα παιδιά και πιστεύω ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες εκπληρώνει αυτό το έργο με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Η πολύ όμορφη εκδήλωση περιλάμβανε κέφι και χορό μέχρι αργά το βράδυ, με τα μέλη του Συλλόγου Ρωσόφωνων και Φίλων Κεφαλονίας Ιθάκης Μυρ, ντυμένα με πολύχρωμες φορεσιές, να κλέβουν την παράσταση με την επίδειξη παραδοσιακών χορών από τη Ρωσία. Να σημειωθεί ότι πέρα από την οικονομική ενίσχυση των ειδικών σχολείων, αποφασίστηκε ακόμη τα φαγητά που έφεραν μαζί τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι να προσφερθούν στους τρόφιμους του Δημοτικού Γεροκομείου Αργοστολίου που στεγάζονται στη Μονή του Αγίου Ανδρέα.
Ο Σύλλογος Φάρος Ποντίων της Πάτρας πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του το Σάββατο. Ο χορός διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ πρώτος έσυρε το χορό ο ίδιος ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Ο Σύλλογος Φάρος Ποντίων Πατρών πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του και όπως ήταν φυσικό, το ποντιακό γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να σέρνει πρώτος το χορό. Βλέπετε το κέφι και το γλέντι και φυσικά πρωτοστατεί ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο κύριος Κώστας Πελετίδης. Εδώ είναι ο χορός του Φάρου Ποντίων. Είναι γνωστό ότι είμαι ποντιακής καταγωγής και ως εκ τούτου εμείς γνωρίζουμε και να χορεύουμε και να μιλάμε και τα ποντιακά. Παρότι πέρασα πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήρθαν οι παππούδες μας ως πρόσφυγες και είναι δύσκολο μέσα σε ένα περιβάλλον διαφορετικό να κρατάς τα ακούσματα και τα ήθη έθιμα χορούς κάποιου χώρου που δεν είναι πλέον εδώ πέρα. Το πολυμελές σχήμα από το τετράλοφο Κοζάνης έδωσε το σύνθημα με τις λύρες και τα νταούλια. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και χορευτική παράσταση από τα τμήματα του Συλλόγου. Ο κόσμος επέστρεψε στις ρίζες του, προσπαθεί να μάθει τις ρίζες του, να μάθει τη βάση του, τον πολιτισμό του. Ίσως η κρίση βοήθησε σε αυτόν τον λόγο. Όλοι ανανέωσαν το ραντεβού για του χρόνου. Όταν σε δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά στιγμές δέχεται κάποιος μηνύματα αισιοδοξίας και διεθνούς διάκρισης από μαθητές, μόνο ικανοποίηση μπορεί να αισθανθεί. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι μόνο η μετάδοση της γνώσης, αλλά και η απόκτηση εμπειριών. Στη μακρινή Φιλανδία ταξίδεψαν την αρχιτεκτονική του νησιού της Ζακύνθου οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους με θέμα την τέχνη σε όλα τα επίπεδα. Με συνοδοιπόρους, μαθητές από το Βέλγιο, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Τουρκία και την Πολωνία, παρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα την Ελλάδα, τη Ζάκυνθο και την προσεισμική αρχιτεκτονική της. Είναι ένα από τα λίγα σχολεία που συμμετέχει στο Erasmus Plus από αυτή τη σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα είναι για 3 χρόνια. Συμμετέχουν 7 χώρες. Οι μαθητές του σχολείου μας θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν αυτές τις χώρες και να κάνουν εργασίες. Το θέμα του προγράμματος είναι η τέχνη. Σε κάθε χώρα τα παιδιά θα ετοιμάζουν μια εργασία για κάποια διαφορετική μορφή τέχνης. Το θέμα στη Φιλανδία ήταν η αρχιτεκτονική. Οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν τη Ζακυνθινή αρχιτεκτονική. Συμμετείχαν σε διάφορα workshops. Υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους ανάπτυξαν σχέσεις συνεργασίας, αντάλλαξαν εμπειρίες, γνώρισαν τεχνοτροπίες, την κουλτούρα των συνεργαζόμενων χωρών και το ρόλο κάθε τοπικής κοινωνίας. Ήταν μια εμπειρία για μένα το όλος καιρός, το πολύ κρύο που έκανε εκεί. Μιλάμε για μείον 20 βαθμούς. Και γενικά όλη η νοοτροπία των ανθρώπων ήταν πιο κλειστή, πιο ήρεμοι άνθρωποι από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά το πολύ κρύο που έκανε στα Βόρεια. Επίσης ήταν το σχολείο τους που ήταν το σχολείο εκεί στη Φιλανδία που ήταν πολύ πιο μεγάλο σε σχέση με τα δικά μας εδώ πέρα. Ήταν γενικά οι άνθρωποι, ήταν αρκετά φιλόξενοι αλλά λίγο πιο ψυχροί σε σχέση με εμάς. Μια δύσκολη παρουσίαση γενικά, γιατί δεν έχουμε και πολλά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής Ζάκυνθο. Και είπαμε περισσότερο για προσεισμικά, αλλά γενικά ήταν καλή η αντιμετώπιση τους. Είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αξιοθέατα στο Ελσίνκι και να γνωρίσουν τις παραδόσεις και τη φιλοξενία των Φιλανδών. Εκείνο που γοήτευσε εκπαιδευτικούς και μαθητές ήταν η φιλία που αποκόμισαν. Γνωρίσαμε καινούργια εκπαιδευτικά συστήματα, κάναμε φίλους σε ξένες χώρες. Ήταν όλα σε όλους τομείς, ήταν όλα τέλεια. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό που αποκόμισαν περισσότερο, όχι μόνο σαν εμπειρία, σαν σημαντική αποκόμιση που πήραν τα παιδιά, πιο απ' όλα? Τα παιδιά πιστεύω πιο πολύ η φιλία που ανέπτυξαν με τις ξένες χώρες.
Γιατί τώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που πήγαμε δεν νομίζω ότι δώσαν και τόσο να δεν πλατιάσανε, δεν τους έμεινε τόσο πολύ αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συνεχιστεί με εκπαιδευτικές επισκέψεις και στις υπόλοιπες χώρες, με επόμενο σταθμό το Βέλγιο και αντικείμενο εργασίας στη φωτογραφία. Κοινή άποψη όλων υπήρξε πως αποκόμισαν μια γνώση δίχως σύνορα, αφού η θεμελίωση της συνείδησης ότι οι μαθητές έχουν κοινά προβλήματα, διεκδικήσεις και ενδιαφέροντα αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους του προγράμματος. Εκτός από το υπνοτήριο, ο Δήμος Πατρέων ενισχύει την κοινωνική του δράση με μία ακόμη καινοτομία. Το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποιεί ένα νέο πρόγραμμα γυμναστικής που έχει στόχο τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων που θέλουν να αθληθούν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Για ακόμη μία φορά, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και με το πρόγραμμα Άθληση για Όλους έχει σκοπό να συμβάλλει στην πρόληψη της υγείας των δημοτών και στην καλλιέργεια του αθλητικού χαρακτήρα, αλλά και στη γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής τους. Έτσι λοιπόν, οι δημότες θα μπορούν με μόνο 5 ευρώ το μήνα να γυμναστούν. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνέχιση των προγραμμάτων που γινώσατε και τα προηγούμενα χρόνια. Εφέτος δεν υπήρχε δυνατότητα να τα αναβαθμίσουμε. Είναι μέσα στις σκέψεις μας και στον προγραμματισμό μας τόσο να εμπλουτίσουμε τα προγράμματα με νέες ιδέες και να τα κάνουμε πιο ελκυστικά. Και φυσικά ακόμη και τα 5 ευρώ αυτό που μπαίνουν είναι από τον νόμο, μας υποχρεώνει να είναι τα προγράμματα να έχουν ανταποδοτικότητα. Διαφορετικά θα ήταν μηδενική η συμμετοχή, ας πούμε, των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να συμμετάσχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα ώστε να διαμορφώσουν ειδικές αίθουσες για την υλοποίηση του προγράμματος γυμναστικής. Μέσα από αυτή τη σύνθεση μπορεί να προκύψει κάτι καινούριο και σύγχρονο, διότι σαν προγράμματα έχουν κάνει τον κύκλο τους, σαν ιδέα. Έχουν κάνει το πικ τους, έχουν κορυφωθεί και πρέπει πλέον να ανανεωθούν και να αναπροσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Τμήματος Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς στο Πελοποννησιακό Στάδιο έως και τις 13 Φεβρουαρίου. Ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κύριος Πελετίδης, βράβευσε τους αθλητές και τους προπονητές που εκπροσώπησαν την πόλη στους 48ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη Μακουάιρ της μακρινής Αυστραλίας. Ο κύριος Πελετίδης είναι χάρη τους αθλητές και τους ευχήθηκε πολλές μελλοντικές επιτυχίες. Δύο μετάλλια και πανελλήνια ρεκόρ ήταν τα επιτεύγματα των πατρινών αθλητών που εκπροσώπησαν την πόλη στους 48ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνους που διεξήχθησαν αρχές Δεκεμβρίου το 2014 στην Αυστραλία. Το μεσημέρι, οι αθλητές βρέθηκαν στο Δημαρχείο για να τους βραβεύσει ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Σας καλωσορίζουμε και σας συγχαίρουμε που εκπροσωπήσατε την πόλη μας στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο και πολύ άξια, τόσο αγωνιστικά όσο και από την άποψη του αγωνιστικού ήθους. Οι αθλητές που κατάφεραν να διακριθούν στη μακρινή Αυστραλία μίλησαν για τις επιτυχίες τους αλλά και για τις εμπειρίες που αποκόμισαν από αυτό το ταξίδι. Πέρασα στον τελικό σε 3 αγωνίσματα, στο έδαφος, στο άλμα και στη δοκό. Στο δίζυγο δεν αγωνίστηκα. Ήταν κάτι που περίμενα, αλλά το πέτυχα με μεγάλη προσπάθεια. Η εμπειρία ήταν από τις καλύτερες που έχω πάρει ποτέ από αγώνες εξωτερικό. Ήταν ωραία, κάναμε νέες παρέες με ξένα άτομα. Οι ομογενείς μας φιλοξένησαν, τους συμπαθήσαμε και έχουμε κρατήσει επαφές. Ο αρχηγός της αποστολής Γιάννης Απαγιανόπουλος έδωσε μια αναμνηστική μπλούζα αλλά και αναμνηστικά από τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες της Αυστραλίας. Όλοι τους ανανέωσαν το ραντεβού για τους επόμενους αγώνες που θα εξαχθούν τον Ιούνιο στην Ολλανδία με την ευχή ότι η Πάτρα θα κερδίσει περισσότερα μετάλλια. Κυρίες και κύριοι, περισσότερα αθλητικά θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στην εκπομπή Σπόρο στο Ιόνιαν που ακολουθεί με τον Τάσο Θεοδόση όπως κάθε Δευτέρα. Εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό αναλυτικό μας δελτίο. Αμέσως μετά θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το σύντομο δελτίο καιρού από το Ιόνιαν. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν στις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.
Γνωρίζετε ότι με την Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν θα χρειαστείτε καμία αλλαγή στα καλοριφέρ? Ή ότι με το Daikin Altherma θα εξασφαλίσετε μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 70%. Με το δίκτυο συνεργατών Daikin. Γιατί ό,τι δεν γνωρίζετε μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Δημήτρης Μαλεβίτης, επίσημος συνεργάτης για τον ομό Ζακίνθου.